Όπως προανήγγειλα, φίλες και φίλοι, έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο της Εγνατίας Τηλεόρασης τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Καλώς σας ήβραμε, κύριε Αντώνη. Ο κύριος Λεβέντης, και με αυτό θα ξεκινήσω την εκπομπή, ήταν ο μόνος πολιτικός αρχηγός και, αν δεν κάνω λάθος, και ο μόνος εκπρόσωπος αντιπολίτευσης που παρέστη στα εγγένεια. Εγώ προσωπικά, πρόεδρε, το σχολίασα, γιατί τα εγγένεια της εκθέσεως δεν είναι η ομιλία του Τσίπρα ή του οποιοδήποτε πρωθυπουργού. Χθες ήταν άλλος, αύριο μπορεί να είναι ένας άλλος. Γιατί δεν πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, κάτι που εσείς συχνά το λέτε βέβαια, το όλοι μαζί. Ήσασταν ο μόνος που πήγατε. Μετά θα σας ρωτήσω και το πώς σχολιάστηκε το ότι πήγατε. Αλλά ας ξεκινήσουμε από αυτό. Εγώ πήγα γιατί μου έστειλε ιδιόγραφη πρόσκληση ο Τσίπρας και μένα και τη σύζυγου. Και λέω τώρα, όταν ένας πρωθυπουργός κάθε και γράφει, παρακαλώ, αν δεν έχετε κάτι άλλο να κάνετε, θα ήταν τιμή μου να προσέλθετε στην ομιλία μου κατά τα εγγένεια. Το θεώρησα, αφού ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, ότι θα ήταν απρέπεια να μην προσέλθω. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που φοβάμαι μη χρεωθώ. Δηλαδή, αν πάω στο Κουτζούμπα, με πούνε κομμουνιστή. Αν πάω στο Μητσοτάκι να με πούνε δεξιό, ή αν πάω στο Τζίπρα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ελεύθερος, που μετά 35 ετών αγώνες μπήκα στη Βουλή κομίζοντας τις ιδέες του κεντρώου χώρου, και άρα μπορώ να συνομιλώ με όλους. Και εκτός αυτού, τα εγγένεια της εκθέσεως δεν είναι ούτε η γιορτή του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε της Ένωσης Κεντρών. Έτσι δεν είναι, πρόεδρε? Είναι τα εγγένεια της 81ης ΔΕΘ. Εκείνο δε που με εντυπωσίασε είναι ότι απάντησε ο Μητσοτάκης. Εγώ δεν το ξέρα. Χθες το βράδυ σε μια τηλεόραση, ο ίδιος ο Μητσοτάκης, μιλώντας για το γεγονός αυτό, είπε, κάτι 12.30 ώρα, είπε ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει, γιατί ο Λεβέντης ακολουθεί, λέει, από καταπώντας από πίσω τον Τσίπρα. Σήμερα όμως, στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που δώσατε, όπως δίνουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί την περίοδο της εκθέσεως, είπατε επιλέξει, γιατί σας το έθεσαν το θέμα. Ο Μητσοτάκης μπορεί να μπει σε κυβέρνηση με τον Τσίπρα, ο Λεβέντης ποτέ. Το είπατε έτσι ακριβώς? Έτσι ακριβώς και έτσι είναι. Γιατί ποτέ? Ποτέ με την έννοια εγώ με τον Τσίπρα. Ναι. Γιατί εγώ θέλω οικουμενική κυβέρνηση, και θέλει ο τόπος αυτή τη στιγμή οικουμενική κυβέρνηση, να φτιάξει μια κυβέρνηση, δηλαδή 240 εδρών. Να πιστεί η διεθνής κοινότητα ότι ομονόησαν οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας, άρα πάμε να τα λεφτά μας εκεί, 10 άνθρωποι επενδυτές. Όσο υπάρχει μια κυβέρνηση 153 και μπορεί να απειλήσουν 4-5 να φύγουν, ποιος θα φέρει τα λεφτά? Αυτό είναι το ζητούμενο. Και λέω, αποκλείεται, δεν έχει νόημα να μπει ο Λεβέντης και 30 βουλευτές να πάρω αύριο. Να πάω μόνος μου με τον Τσίπρα ή μόνος μου με τον Μητσοτάκη, αυτό αποκλείεται. Γιατί πάλι θα είναι μια τρύπα εις το νερό. Ο σκοπός είναι ο τόπος, για ένα διάστημα λίγων ετών, να περάσει τα κόμπλεξ του και να φτιάξει μια κυβέρνηση με σκοπό την έξοδο από την κρίση. Με σκοπό να έρθουν επενδύσεις, με σκοπό θεσμικά να κάνουμε ορισμένες μεταρρυθμίσεις. Κατά την εκτίμησή σας, πρόεδρε, τη δική σας, εννοείται, τη δική σας άποψη να μας καταθέσετε, η χώρα παραμένει σε αυτά τα μνημόνια και τις δουλείες, ενώ 4 χώρες όλο και όλο μπήκαν από την Ευρώπη? Φύγανε, το είπα και στο... Κύπρος, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ελλάδα. Οι τρεις βγήκαν. Εμείς μείναμε, και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, δεν θα βγούμε εύκολα. Αν δεχτώ τη δήλωση τη χθεσινή του Πρωθυπουργού, την οποία παρακολούθησα και στη συνέντευξη τύπου που έδωσε χθες, θέλουμε άλλα 2 χρόνια. Ναι. Δηλαδή, έχει υπογράψει ήδη το 18, μέχρι το τέλος του 18 έχει υπογράψει ήδη μνημόνιο. Μπράβο. Και με δεδομένο ότι στην Ελλάδα όποια ημερομηνία ανακοινώνεται πρέπει να βάζεις και κάτι παραπάνω, λόγω αστοχίας. Την αστοχία τη γνωστή. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, για ποιο λόγο πιστεύετε,
Ποια είναι η βασική αιτία που δεν μπορούμε να βγούμε από τα μνημόνια? Ότι η μισή βουλή, κύριε Αντώνη μου, λέει την άλλη μισή προδότες. Αυτό συνεχίζουν ακόμη. Συνεχίζουν. Στη Βουλή έχει κάνει άξονα ο Κυριάκος, η Φόφη και ο Θοδωράκης. Έχουν κάνει άξονα με σκοπό να ρίξουν την κυβέρνηση. Σας το λέω, σε όλα τα νομοσχέδια. Εσείς δεν θέλετε να τη ρίξετε? Όχι. Εγώ θέλω να γίνει οικουμενική από την παρούσα Βουλή. Δεν θέλω. Δηλαδή και να γίνουν εκλογές θα είναι στη θέση του Τσίπρα ο Μητσοτάκης. Πάλι άχρηστος θα είναι και αυτός. Δεν θα έρχεται επενδυτής. Πιστεύετε δηλαδή, τον δηλαδή αλλάξουν οι ρόλοι, πιο το κέρδος. Πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στην Ελλάδα ο ηγέτης εκείνος ο οποίος θα μπορούσε να την ανασυστήσει? Κοίτα, δεν είναι θέμα ηγέτη. Και ο Χριστός να κατέβαινε, σας λέω, όταν έχεις 152-153 βουλευτές. Καλά, αν κατέβαινε ο Χριστός θα είχε παραπάνω. Δεν ξέρω ο Χριστός τι θα έκανε. Λοιπόν, όταν έχεις 153 και ακούς, ο ένας κλαίει που πουλάμε το ελληνικό, ο άλλος δεν συμφωνεί με κάτι άλλο, ο άλλος και τους βλέπεις διστροπούν. Είναι μια κυβέρνηση δηλαδή που δεν έχει συνοχή. Και αν δεν φεύγουν, δεν φεύγουν μερικοί για να μην τη ρίξουν. Αλλά δεν φτάνει να μην ρίχνεις μια κυβέρνηση, πρέπει να τη στηρίζεις ψυχικά. Πρέπει την πολιτική της να βγαίνεις στις τηλεοράσεις να την υπερασπίζεσαι. Ο Τσίπρας δηλαδή έχει βαρύδια μες στο κόμμα του. Που δεν βγαίνουν στις τηλεοράσεις να πούν δεν έχουμε άλλη λύση. Αυτή είναι, αλλά είναι και ενδεδειγμένη. Γιατί μπορεί να θυσιαστούμε ένα χρόνο, μετά που όμως θα δικαιωθούμε. Δεν έχουν πολιτικό λόγο υπεράσπισης. Παρακάθονται εκεί, απλά δεν ρίχνουν την κυβέρνηση. Η Ελλάδα δεν ήθελε μια τέτοια κυβέρνηση να μην τη ρίχνουν. Ήθελε μια κυβέρνηση να την υπερασπίζονται, να την πιστεύουν. Πρόεδρε, πιστεύετε ο κύριος Τσίπρας, γιατί η αντιπολίτευση γενικά στην Ελλάδα, δεν ξέρω πώς θα το σχολιάσετε εσείς, αλλά πάντοτε η αντιπολίτευση, όλα τα χρόνια που κάνουν ρεπορτάζ και δεν είναι λίγα, πέρα στα 35, η αντιπολίτευση ποτέ δεν βλέπει κάτι άσπρο, είναι μονίμως τα πάντα μαύρα. Εσείς επειδή πραγματικά έχετε ένα άλλο ήθος και ύφος και τρόπο άσκησης πολιτικής, πείτε μου ειλικρινά, βλέπετε να κάνει δύο βήματα προς μια θετική κατεύθυνση ή όχι? Δεν κάνει βήματα η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση καταρχάς βασίζεται σε λάθος συνταγή. Η συνταγή δεν είναι να παίρνω από τον Αντώνη να δίνω στον Γιώργο. Γιατί αυτό κάνει αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας. Το ίδιο που κάνει και ο Σαμαράς. Δηλαδή παίρνει από το κρασιά, δίνει στους φτωχότερους. Μην νομίζετε όμως ότι αυτό είναι λύση. Παίρνει από τους ελεύθερους επαγγελματίες, επιδοτεί λίγο τους αγρότες. Μετά παίρνει από τους αγρότες, καμία τάξη δεν αφήνει ίσχυ. Τελικά τους λαιλατεί όλους. Δεν παράγεται νέο έσοδο και άρα καρκινοβατούμε. Δεν είναι λόγω του ότι ο Πρωθυπουργός είναι κακός. Είναι λάθος η συνταγή. Δηλαδή γαλακτομπούρικο δεν γίνεται με ξύδι. Αν ρίχνεις ψίδι αντί ζάχαρης, δεν βγαίνει γαλακτομπούρικο. Ο Τσίπρας προσπαθεί. Από την άλλη όμως πλευρά, Πρόεδρε, θα κάνω το σύμβολο του διαβόλου για να κατανοήσω τη δική σας θέση. Υπάρχει ένας μπαμπούλας από πάνω που ελέγχει τα πάντα. Οι ξένοι. Ναι. Και λέει τώρα, εγώ να το κατεβάσω το ΦΠΑ στο 10% όπως το έχουν οι Βούλγαροι για να γίνω πιο ελκυστικός. Έλα μου ντε που έρχεται ο άλλος και λέει μην τολμήσεις, θα το κρατήσεις εκεί. Ξέρω εγώ, να χρηματοδοτήσω τις επιχειρήσεις. Μην τολμήσεις, θα το κρατήσεις εκεί. Στην περίπτωση αυτή, εσείς και το επιτελείο σας που μελετάτε, βλέπετε να υπάρχει τρόπος να ξεφύγεις λίγο από τον μπαμπούλα ο οποίος με τη Δαμόκλειο σπάθη στέκεται πάνω από το κεφάλι και λέει μην τολμήσεις να κάνεις βήμα χαλάρωσης? Ακούστε, αυτό το πάνω χέρι των ξένων έγινε γιατί σε ό,τι υποσχεθήκαμε βγαίναμε ψεύτες. Οπότε βγήκαμε ψεύτες στο ένα, βγήκαμε στο άλλο, στο τρίτο, στο τέταρτο
Οπότε πια και οι ξένοι είπανε, αν θέλετε πια να παίρνετε τις δόσεις, θα υποταχθείτε απόλυτα. Δηλαδή υπήρχαν παθογένειες να κόψουμε. Υπήρχαν στο δημόσιο πάρα πολύ αργόμισθοι. Υπήρχαν τριπλοσυνταξιούχοι, 330.000. Μπορούσαμε να συγχωνεύσουμε τη σύνταξή τους σε μία και να βάλουμε μέχρι 1.500 ευρώ. Τους έχουμε αφήσει με 3.078 ευρώ το μήνα. Ήδη ναι. Όμως τους μείωσαν, έτσι ψαλίδισαν. Ναι, η μείωση δεν μετράει εδώ επί του προκειμένου. Ξέρετε γιατί δεν μετράει? Γιατί οι τρεις συντάξεις μετράνε. Υπάρχουν 330.000 άνθρωποι σήμερα που παίρνουν τρεις συντάξεις. Μετά στην Αυστραλία προχώρησαν πιο πέρα και κόψαν τις συντάξεις των πλουσίων. Λέει, άμα έχεις από νίκια ή από τόκους πάνω από 3.000 δολάρια μηνιαίως στην Αυστραλία, σου κόβουμε εντελώς τη σύνταξη. Και δεν την κόβουμε από κακία. Την κόβουμε γιατί αυτά τα λεφτά χρειάζονται για τους πολύτεκνους, τους ανάπηρους. Ούτε έμφυα υπάρχει εκεί, φόρος ακίνητης περιουσίας, ούτε τίποτα. Μπορούσε ο έμφυα να καταργηθεί. Σχετικό με 80.000 αυτό... περιπτώσεις. Χρειάζεται γενναιότητα. Και είναι κρίση τώρα. Αναγνωρίζω ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Αλλά κόβει ο Τσίπρας από τα 600 ευρώ τη γυναικούλα της, κόβει ότι θα πάει 400 και δεν τολμάει και να κόψει τις τρεις συντάξεις να τις συγχωνέψει μία. Εδώ ένας φίλος λέει, η Ελλάδα δεν έχει χρήματα. Γιατί οι υπουργοί παίρνουν αναδρομικά? Παίρνουν από το φτωχό για να ζουν οι πλούσιοι. Εντάξει, ακούστηκε τίποτα δεν είναι για και να πολύ. Δεν θέλω να υπερασπιστώ. Εγώ έχω προτείνει οι βουλευτές να γίνουν από 300-200. Αυτό είναι πιο ουσιώδες. Θα μπορούσε κατά 33% να μειώσει τα προϋπολογισμού της Βουλής τα έξοδα. Αυτό θα ήταν σημαντική μείωση. Τώρα για τα αναδρομικά δεν γνωρίζω οι υπουργοί πώς παίρνουν αναδρομικά. Έπρεπε να μην τολμούν σε μια τέτοια εποχή. Και άλλοι, και ο πρόεδρος Δημοκρατίας και μέχρι και το όλοι οι αιρετοί, οι Μητροπολίτες, Δήμαρχοι, έχω προτείνει και ο Θελός ένα ποσοστό σοβαρό να κόψουν από τις αμοιβές τους. Εντάξει, δεν λέω ότι παίρνουν τεράστιους μισθούς, γιατί και οι Μητροπολίτες μου είπαν γύρω στα 2.000 παίρνουν. Δεν έχουν μεγάλα περιθώρια κι αυτοί για μειώσεις. Αλλά είναι μια δύσκολη εποχή που άλλος τρώει στους Μητροπολίτες, τρώει από την ελεημοσύνη του διπλανού, από σκούπιδο ντενεκέδες. Έχουμε άνεργους 1,5 εκατομμύριο κόσμου. Αναχωρούν για εξωτερικό οι νέοι μας. Σε μια τέτοια κατάσταση δεν μπορούν και κάποιοι το βόλεμά τους να είναι απόλυτο. Πρέπει να ξεβολευτούν λίγο. Είναι ομολογούμενο. Όχι ότι με το ξεβόλεμα αυτό το λύσαμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα λυθεί αν δείτε εδώ να επιστρέφουν οι καταθέσεις που φύγαν έξω. Ένα το που είναι ουσιώδες αυτό για τη στερεότητα των τραπεζών. Και αν δείτε να έρθουν και ένας Βέλγος, ένας Γερμανός επενδυτής να πει, εμπιστεύομαι ότι δεν θα πάτε σε Brexit, ότι έχετε κίνητρα σαν οικονομία και έρχομαι να επενδύσω. Εδώ έρχονται μόνο Κινέζοι και Ρώσοι. Ποιοι? Αυτοί που θέλουν να περάσουν μέσα από το έδαφος μας στους αγωγούς τους. Και δεν έχουν από πού άλλο να τους πάνε. Δηλαδή μόνο τέτοιες επενδύσεις γίνονται δηλαδή, μέχρι τώρα. Οι Κινέζοι που θέλουν λιμάνια και Αλβανία να λεγόμασταν, πάλι θα ερχόντουσαν. Και οι Ρώσοι που θέλουν να περάσουν τους αγωγούς για να εξυπηρετηθούν εκείνοι. Πρόεδρε, στην Βουλή τέθηκε προς συζήτηση από κάποιους ένα θέμα να μειωθούν περαιτέρω οι μισθοί βουλευτών και υπουργών? Εγώ το έχω ζητήσει κατά το ίμιση. Είναι περίπου 7.000 ο μισθός του βουλευτή. Και έχω ζητήσει... 7.000 είναι ο μισθός, αλλά έχει και επιτροπές και τα λοιπά και ανεβαίνει κομμάτι. Εντάξει, ανεβαίνει... αλλά θέλω να πω, δεν ανεβαίνει και πολύ, γιατί το μειώσανε, ήταν 150 ευρώ σε κάθε επιτροπή αμοιβή και το έχουν πάει 72. Κάνα χιλιάρικο είναι ακόμη. Λοιπόν, να το πούμε 8. Όταν το θέλετε είπατε, να το πούμε 8. Δεν είναι θέμα. Αλλά επειδή δίνουν και στο κόμμα όλοι από κάτι. Εγώ δεν είμαι... Σε κάθε κόμμα δηλαδή. Της λογικής να γίνουμε όλοι φτωχοί, με της λογικής να γίνουμε όλοι πλούσιοι. Ναι, αλλά όταν ούτε αυτό είναι δυνατό. Ούτε όταν αυτό. Όμως είμαστε όλοι φτωχοί, πείτε μου λίγο την αντίδραση όταν εσείς το είπατε αυτό, γιατί ξέρω... Όταν το είπανε μου τζώναν από κάτω, αλλά δεν υπήρχαν κάμερες, μόνο άντε, κάτω σύ ρε, μόνο σου σύ, κάτι τέτοια. Μου λέγανε εντάξει τώρα, ήταν λίγο αστείο το θέμα. Κάνα δύο φορές το έχω πει και το τι τράβηξα, μετά δεν μου μίλαγε κανένας για μια εβδομάδα.
διαμαρτυρήθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ή όλοι. Όλων των κομμάτων. Μουτζώνανε από κάτω. Μάλιστα. Μουτζώνανε. Έτσι για να ξέρει ο κόσμος το τι γίνεται. Αλλά έχει προληπτικός ο πρόεδρος της Βουλής, κάνει το εξής. Και παίρνει μόνο το βήμα. Τον ομιλητή. Δηλαδή γράφει κάμερα. Τις αντιδράσεις δεν τις γράφει. Δεν παρά γράφει. Μόνο αν δώσει εκείνος άδεια. Και πει μίλησε σε ένα βουλευτή, τότε στρέφεται η κάμερα. Προσέξει. Δηλαδή μπορεί από κάτω να λένε μύρια όσα και να μην καταγραφούνται ούτε στα πρακτικά ούτε στις κάμερες. Επειδή διαβάζω όλα τα μηνύματα των φίλων, γιατί ο καθένας έχει δικαίωμα να έχει άποψη, μου λέει όποια κυβέρνηση από αυτούς εδώ και αν έρθει δεν μπορεί να μας σώσει. Μόνο η Χρυσή Αυγή μας σώζει. Μόνο? Η Χρυσή Αυγή που είναι τι? Κοντά στο λαό. Τι λέτε? Και αυτοί τίποτα δεν κάνουν και αυτοί. Μόνο τους μισθούς τους παίρνουν. Δεν παίρνουν, δεν κάνουν τίποτα. Αλλά όχι σε όλα λένε. Αυτοί και οι κουκουέδες ψηφίζουν όχι σε όλα. Αν αυτό είναι προσφορά. Μία πρόταση λέει σοβαρή. Μία τροπολογία, ένα σχέδιο νόμου να πω να και αυτοί σαν κόμμα μας μοιράσανε τις απόψεις τους. Δεν υπάρχει. Αυτοί οι φωνασκίες, βιοπραγίες. Και όχι σε όλα. Αν πιστεύουν οι ψηφοφόροι ότι δια της μεθόδου αυτής εξυπηρετούνται, νομίζω και το ΚΚΕ έχει εκτεθεί σε πολλά πράγματα, γιατί το όχι σε όλα ήταν μονοπόλιο του ΚΚΕ παλιά. Το όχι σε όλα. Τώρα προσθέθηκαν και ένα ακροδεξιό κόμμα και έχουν γίνει λοιπόν τα δύο άκρα των όχι. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι εξυπηρετικό. Διάλογο θέλουμε, συνεννόηση. Δεν θέλουμε φωνασκίες και βιοπραγίες. Πρόεδρε, με την τεράστια εμπειρία που έχετε τόσα χρόνια ασχολούμενος με την πολιτική, με την μετριοπαθή στάση σας, αλλά ειδικότερα τώρα που είσαστε πλέον και μέσα στη Βουλή, γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια κάνατε έναν αγώνα, αλλά εκτός Βουλής. Yeah. Τώρα λοιπόν που τα βλέπετε τα πράγματα και από μέσα, και είμαι βέβαιος ότι το ερώτημα αυτό που θα σας θέσω εγώ σας το θέτει καθημερινά ο κόσμος, ο απλός πολίτης. Βλέπετε φως στην άκρη του τούνελ. Μπορεί κάπου να χαμογελάσει αν είχαμε ο κόσμος. Αν είχαμε κάνει μια οικουμενική κυβέρνηση και δεν ήταν μόνο στο Τσίπρας και δεν είχε από τη Νέα Δημοκρατία μόνο πυροβολισμούς, παρά είχε μέσα στην κυβέρνηση όλοι, μέσα στην κυβέρνηση αν ήταν όλοι, και υπήρχε μια συνεννόηση και με τους ξένους, και βγαίναν όλοι με παρησία και λέγανε 50 χρόνια τρώγαμε, κλέβαμε, κάναμε πολλά λάθη. Όμως τώρα δεν είναι σωστό η Ελλάδα για να μείνει στο ευρώ και στην Ευρώπη να την ξαναστιάξουμε από την αρχή. Αμάχουγε ο λαός όλους να το λένε αυτό. Πιστεύω και ο λαός θα συμμετείχε και στις θυσίες και θα κατανοούσε τους λόγους. Όταν όμως παλιά έβγαινε ο Σαμαράς, ο Τσίπρας έλεγε εκλογές, θα πέσετε, αυτά είστε εκπρόσωποι συμφερόντων. Τώρα ήρθε ο Τσίπρας, το λένε οι άλλοι αυτό, εκλογές, όλα όσα κάνετε είναι με συμφέροντα, και για τις άδειες ακόμη που πήγε να κάνει, πήρε κάποια λεφτά τώρα ο Τσίπρας, ακόμη δεν τα έχει πάρει βέβαια, τα λεφτά για τις άδειες, λέει, έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει θα τα ξαναδώσω πίσω. Δεν είναι πολιτική αυτή. Αυτά είναι, τα ακούει ο κόσμος και γελάει μαζί μας. Δηλαδή θέλω να πω, η μόνη περίπτωση που μπορούσε να έχουμε αποτέλεσμα είναι να μεσολαβούσε εθνική συνεννόηση και μια σοβαρότητα. Επειδή όμως αυτό βλέπουμε ότι δεν γίνεται. Το λέτε χρόνια τότε, τώρα, φοβάμαι. Το είπατε και μόλις βγήκατε φοβάμαι. Στην Βουλή. Αν το τραβήξουν στα άκρα με αλαζονία ο καθένας, φοβάμαι. Ξέρετε γιατί φοβάμαι? Και εκλογές να γίνουν και να έρθει ο Μητσοτάκης, καταλαβαίνετε τι θα κάνει ο Τσίπρας και οι άλλοι. Στα κάγκελα θα βγουν από την πρώτη μέρα και θα βουτάνε τις πλάκες από τα πεζοδρόμια και τις πετάνε στους αστυνομικούς δισκοβολία. Αυτό θα γίνεται. Αν πιστεύετε ότι με αυτά θα έχουμε αποτέλεσμα, εγώ πιστεύω ότι θα μας βαρεθούν και οι ξένοι και θα πούν, σας ανεχθήκαμε μια χρονιά, δύο, τρεις, εφτά χρονιές. Άι, από εκεί που ήρθατε. Και θα ζήσουμε ένα δράμα, γιατί θα πάνε και οι θυσίες 7 ετών χαμένες, εντελώς χαμένες, και θα ξεκινήσουμε πια όπως ξεκινάει χώρες σαν τη Σκόπια, σαν τη Βουλγαρία, από το απόλυτο μηδέν,
οι εισαγωγές μας θα μειωθούν. Ακόμη και φάρμακα και συντάξεις και μισθοί και όλα αυτά θα θεθούν σε αμφιβολία. Και καταλαβαίνετε ότι εύχομαι να μην ζήσουμε. Να μην ζήσουμε τέτοια κατάσταση, γιατί ξέρετε, όσο έχεις κάτι μπορείς να το κρίνεις αυστηρά. Όταν το χάσεις όμως, σωστό. Το πράγμα είναι... Κάποιος με ρωτάει αν είχαμε οικουμενική κυβέρνηση, λέει ο Παπασταύρου, θα έπαιρνε πίσω τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, γιατί τα πήρε πίσω. Πήρε πίσω. Αυτό από πού το ακούσατε, δεν το ξέρω. Όχι, πήρε, το αντίθετο νομίζω, πλήρωσε. Πλήρωσε. Πλήρωσε 3,5. Αν είχαμε οικουμενική, αν θα πλήρωνε. Γιατί να μην πλήρωνε. Ίσα-ίσα. Άμα που... συμφωνούσαν όλοι ότι οι κλέφτες να πληρώσουν, γιατί θα γλίτωνε ο κάθε κύριος Τάδε. Δεν νομίζω. Η κάθαρση προχωράει, πρόεδρε. Αργά. Πολύ αργά και μάλλον και στοχευμένα. Δηλαδή, αυτοί του εξωτερικού με διάφορα τερτύπια στις λίστες δραπετεύουν. Κάνουν προσφυγές, εκμεταλλεύονται κάθε νομικό μέσο. Καθυστέρησης. Γι' αυτό και ζήτησα σήμερα με ένα 15% να, τα λεφτά του εξωτερικού να επιστρέψουν. Το ζήτησα αυτό. Ένα ποσό που χάνουμε με ένα 30% που έπρεπε 35% να πληρώνουν. Χάνει το δημόσιο κάτι. Αλλά είναι και ένα κίνητρο να έρθει ο άλλος να γλιτώσει τις ποινικές διώξεις, να συμβιβαστεί και να παρουσιάσει τις αδήλωτες καταθέσεις του εξωτερικού. Αυτό είναι κάτι. Και θα παίρναμε και 6-7 δις. 6-7 δις είναι τα μέσα στην τριετία. Δεν είναι λίγα, είναι ο έμφυα τριών ετών. Είναι ο έμφυα τριών, μπορούσαμε να το έμφυα. Πρόεδρε, εσείς συμφωνείτε με αυτό που έκανε η κυβέρνηση με τις τηλεοπτικές άδειες, που έδωσε μόνο 4, πήρε κάποια χρήματα κτλ. Εγώ να σας πω, κύριε Αντώνη μου, στην αρχή όταν το άκουσα, λέω άμα δεν το αφήσουμε να εξελιχθεί το ζήτημα, μην το προδικάσουμε, δηλαδή μην το καταδικάσουμε πριν. Και άφησα την εξέλιξη. Τώρα εξελίχθηκε. Εντάξει. Εξελίχθηκε, χωρίς εσουρού όμως, και αυτό με στεναχωρεί, γιατί το Σύνταγμα περιγράφει στο άρθρο του τη λειτουργία όλων των ραδιοτηλεοπτικών μέσω εσουρού. Έτσι. Και τον έλεγχο. Αυτό δεν μου άρεσε. Αλλά εσουρού δεν έγινε, γιατί και η Νέα Δημοκρατία θέλει 4-5 και εξ αρχής φάνηκε απρόθυμη να συνενέσει. Και εμείς δεν συνενέσαμε. Κανένας δεν συνένεσε. Ήταν μόνος ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ και έτσι δεν έγινε εσουρού. Φταίμε όλοι στο ότι δεν έγινε σουρού. Αλλά φταίει και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πήρε να βάλει δικούς του. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή ήθελε τη συνένεση των 4-5 να γίνει σουρού, αλλά πρόβαλε συγκεκριμένα άτομα, δικούς του. Αν πρόβαλε δικαστικούς, μητροπολίτες, καθηγητές πανεπιστημίων, διακληρώσεις, άτομα ευρυτέρου κύρους, θα συνενούσαμε. Αλλά τώρα να πάμε εμείς να λέμε ναι. Και ο κύριος Βούτσης να βάλει τους δικούς του, σε αυτό δεν συνένεσα. Αλλά από την άλλη μεριά, αφού δεν συνενέσαμε, άρχισε και μια άλλη παρανομία να συγκεντρώνει όλες τις εξουσίες ο Υπουργός και να δώσει εκείνος τις άδειες. Λοιπόν, έτσι που εξελίχθηκε τώρα το τοπίο, είναι επιτυχία του παπά. Πήρε κάτι. Σε ένα χώρο που δεν είχαμε πάρει τίποτα, να λέμε και την αλήθεια. Πήρε κάτι. Εγώ δεν περίμενα τέτοια ποσά. Περίμενα 10, 12. 70 και λοιπά, δεν περίμενα τέτοια καψούρα, δηλαδή από κάποιους να πετάνε τέτοια ποσά. Και τι προτείνω τώρα, έχω σκοπό να δω και τον Πρωθυπουργό και τον Μητσοτάκη να συμφωνήσουμε όλοι να μην κλείσουν κανάλια μεγάλα, να μην κλείσουν και να δώσει ο καθένας αν μπορεί από 70 εκατομμύρια να συνεχίσει. Δηλαδή ό,τι έδωσαν και άλλοι να δώσουν και οι υπόλοιποι. Αυτό, αλλά γιατί και τσάμπα δεν μπορούμε να αφήνουμε να λειτουργούν τσάμπα, δηλαδή χωρίς το κράτος να ωφελείται σε κάτι. Έτσι. Πρόεδρε, ποια είναι η γνώμη σας για αυτά τα ραβωνιάσματα που πήγαν να γίνουν μεταξύ Πασόκ και Ποταμιού? Κοιτάξτε, εξ αρχής ήταν δύσκολα, γιατί ο Μεν Ποτάμις είναι πάρα πολύ δεμένος με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί κατέβηκε και στα ποσοστά πάρα πολύ, είναι εκτός Βουλής. Επομένως, το μέλλον τους είναι προς τα εκεί, προς τη Νέα Δημοκρατία. Η Φόφη πάλι έχει ένα πρόβλημα. Έχει τον Λοβέρντο και τον Βενιζέλο, που είναι με το ένα παπούτσι στη Νέα Δημοκρατία κι αυτή. Έχει και η Φόφη πρόβλημα μέσα στο Πασόκ όσον αφορά τη συνοχή της, τη συνοχή του Πασόκ.
Διότι με το ένα παπούτσι και ο Βεντζέλος με το Λοβέρδο βρίσκονται στη Νέα Δημοκρατία και έχουν συμφωνήσει για κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γι' αυτό και ψηφίσανε να πάρει δώρο 50 έδρες και το Ποτάμι και ο Ιφόφη ψηφίσανε να ενισχυμένοι. Που αν δεν υπήρχε μια τέτοια συμφωνία δεν ψηφίζανε. Λοβέρδος και Βεντζέλος. Θεωρώ λοιπόν, ναι, Λοβέρδος και Βεντζέλος, έχω πληροφορίες ότι θα πάνε με τη Νέα Δημοκρατία στο τέλος. Να τους δούμε και σε εγκαταλείψουν τη Φόφη. Ψηφοδέλτιο επικρατείας να τους. Ναι, ενώ η Φόφη τους λέει καθίστε σαν Μπασόκ και πάμε μετά. Δηλαδή όταν πάρει 144 ο Μητσοτάκης και εμείς 10-12 πάμε μετά να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Ενώ ο Βεντζέλος με τον Λοβέρδο έχουν την άποψη και από πριν τις εκλογές, τους συνδυασμούς να ενταχθούν. Εκεί λοιπόν θα έχει μια δοκιμασία το Πασόκ. Στο σημείο αυτό κάνω μια παρένθεση. Κάνουμε ένα flashback ας πούμε 20-25 χρόνια πίσω. Εγώ δεν θα το φανταζόμουν. Εσείς θα μπορούσατε να φανταστείτε ποτέ ότι το Πασόκ θα πάει με τη Νέα Δημοκρατία εκείνες οι ομηρικές μάχες Παπανδρέου, Καραμαλή και των απογόνων? Μπορούσατε να το δείτε αυτό έτσι ως έμπειρος πολιτικός? Εγώ που το είστε. Είχα προβλέψει, υπάρχουν και βίντεο που το είχα προβλέψει, γιατί κατ' ουσίαν των ιδίων συμφερόντων ήταν και οι δύο. Άμα πάρουμε δηλαδή με την απόλυτη έννοια του συμφέροντος, δηλαδή ότι την Ελλάδα την κυβερνάγανε εξεφταλάτσιδες ανέκαθεν από το 40 και μετά. Νιάρχος, ο Νάσης, τα ονόματα τα ξέρετε λίγο πολύ. Και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά ήταν ορδινάτσες των κρίσεων, των κεφαλαιούχων αυτών. Εσάς την έδωσα. Άρα δεν είναι και σπουδαίο. Μπορεί στο λαό βέβαια να φαινόταν συγκρούοντα μεταξύ τους. Προσευλήθη η τιμή κάποιων Πασοκζίδων που είδαν το Πασόκ μαζί η κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά όλοι αυτοί δεν ξέρανε το βαθύτερο πυρήνα της πολιτικής, που είναι η υπηρέτηση συμφερόντων. Δηλαδή, για εμάς που είχαμε έμπειρο μάτι, το είδαμε πολύ γλυκά να ενώνεται ο Βενιζέλος με τον Σαμαρά. Για τον ψηφοφόρο όμως που έχει μια αξιοπρέπεια, σου λέει με κοροϊδεύανε. Εσείς πρόεδρε σας πλησίασαν ποτέ αυτά τα μεγάλα συμφέροντα να σας πούνε εμείς εδώ είμαστε και αν χρειαστείς και κανένα 2 εκατομμύρια πάρτα? Πολλές φορές που βρέθηκα σε δεξιώσεις, σε συναντήσεις, υπήρξαν επαφές. Είχα όμως την αίσθηση ότι ένα κόμμα όταν ξανοιχτεί πολύ με κάποιον μετά χάνει την ανεξαρτησία του και προτιμούσα, και αυτός ήταν και ο λόγος που έμεινα 35 χρόνια έξω από τη Βουλή, γιατί αν είχα βοηθηθεί από κάποιο ισχυρό δεν θα περίμενα 35 χρόνια, θα είχα βγάλει και εγώ εφημερίδες, θα είχα πληρώσει σποτάκια σε κανάλια, γιγαντοαφίσες. Δηλαδή είμαι 40 χρόνια στην πολιτική, γιγαντοαφίσα δεν έχω βάλει. Ούτε του Λεβέντη, ούτε γιγαντοαφίσα με την έννοια εκείνη την παλιά. Τώρα δεν βάζουν πια, γιατί τώρα όλα γίνονται μέσω των δελτίων ειδήσεων. Τώρα πήγαμε στα δελτία ειδήσεων των 8, που είναι ο άλλος τρόπος διακυβέρνησης. Παρ' όλα αυτά κάποιος, κοινής γνώμης. Πάλι κάποιος φίλος εδώ σας κατηγορεί ότι γλύφεται τον Τσίπρα. Τι το απαντάτε? Εντάξει, γλυφιτζούρια. Αν το πρόσωπο του Τσίπρα, γιατί βλέπω στα πανηγύρια μερικά γλυφιτζούρια και να τα κόκκινα και έχω πάρει για τα εγγόνια. Μπορεί κάποιος να έβαλε και το πρόσωπο του Τσίπρα μέσα. Αλλά προσωπικά εγώ γλυφιτζούρια δεν συνηθίζω να προσέξει ο κύριος. Εγώ τι απαντώ επ' αυτού? Είναι μια κατηγορία από τη Νέα Δημοκρατία αυτή. Η Νέα Δημοκρατία ενώ έχει κάνει κολεγιά με τη Φόφη και με το Σταύρο προς ανατροπή της κυβέρνησης, ρίχνουν το σύνθημα ότι εγώ έχω πάει με τον Τσίπρα. Και λέω δεν θα δείξει το μέλλον. Μάλιστα. Το μέλλον δεν θα δείξει. Αν εγώ μπω σε κυβέρνηση, αν στηρίξω τον Τσίπρα ή οτιδήποτε, δεν θα το δείτε. Ναι, τότε όμως θέλω να ζητήσετε το λόγο από όλους αυτούς που κάνουν εσχρές διαδόσεις. Το είπατε ξεκάθαρα σήμερα. Ο Μητσοτάκης μπορεί να μπει σε κυβέρνηση με Τσίπρα, εγώ, ο Λεβέντης ποτέ. Ένας φίλος εδώ λέει είναι γνήσιος βενιζελικός και προβλέπει ότι δεν πρόκειται να ξαναεκλεγείτε κύριε Πρόεδρε. Ποιος είναι ο κύριος αυτό? Ένας πολεμιστής κριτικός λέει που πολέμησε στην κύριε. Πασοξής. Λοιπόν. Πασοκτζίδες αυτό ελπίζουν να μάθουν όμως το εξής, ότι ο Χήμαρος τώρα δεν γυρίζει πίσω.
το 4 της Ένωσης Κεντρών θα γίνει 14, ενώ το ΠΑΣΟΚ όσο και να προσπαθεί τα ερείπια του να τα ξαναστηλώσει, να τα κάνει ξανά κόμμα, έχει μετακομίσει στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα το κόμμα οριστικά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά κύριε Αντώνη μου, και εσείς καλή δύναμη. Αυτά λοιπόν με τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, και το σημειώνω αυτό, γιατί ξέρετε δεν έχω μάθει να κρύβω τη σκέψη μου ούτε να χαϊδεύω αυτιά, ότι άνθρωποι οι οποίοι καταδέχονται να έρθουν στα μικρά κανάλια, τα μικρά, τα λεγόμενα μικρά, εγώ θα το αναφέρω αυτό. Ενώ άνθρωποι οι οποίοι παρακαλούσαν πριν γίνουν βουλευτές, και δεν μιλάω για πολιτικούς, να εμφανιστούν, και μόνο που εκλέγονται βουλευτές εξαφανίζουν. Πρέπει αυτά όλα να τα έχουμε υπόψη μας, κυρίες και κύριοι. Έχουν τη σημασία τους. Ο κύριος Λεβέντης σήμερα είναι πρόεδρος κόμματος στη Βουλή. Και μάλιστα τον έχουν και ανάγκη, βλέπετε. Ένας, ο άλλος. Κι όμως, προφορικά του είπα προχθές στα εγγένεια, πρόεδρε, θες να έρθεις στην εκπομπή. Ευχαρίστω. Άντε πάει να βρεις κάποιους άλλους για να τους πεις πού στην αγνετή τηλεόραση. Από CNN και πάνω πάνε αυτοί. Δεν πειράζει. Διαφημίσεις.